φέτος θα είναι με προστατευτική μάσκα διότι είχε κάποιο πρόβλημα. Και ο Βουγιούκας δεν είναι στην πεντάδα γιατί καθώς δεν έχει προπονηθεί κανονικά όλη την εβδομάδα. Πρώτο τρίποντο για τον Περπέροβ και τον Παναθηναϊκό. Το υψηλότερο επίπεδο. Έπαιξε τον Ολυμπιακό με ένα χρόνο, ναι, αλλά ένα χρόνο. Εντάξει, ο Μπλάνι να έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα πιο πολύ στην Ελλάδα. Ένα παίκτης ο οποίος. Πιέζει ο Χέσλιπ. Και το λάθος από τον Γιάννη Γιοργαλή. 2 εναντίον 1. Ο Περπέροβ προτιμά να τελειώσει τη φάση. 6 πόντια από τον Περπέροβ ή αλλιώς πανελίδι. Καλό ξεκίνημα αμυντικά και επιθετικά για τον Παναθηναϊκό. Επιθετικά από τον rebound. Δύσκολα οι τάδες σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι μέχρι τώρα παίρνουμε καλό βαθμό στο συγκεκριμένο τομέα. Η άμυνα από τον Νίκολα, ο Πλάκνη κρατά. 6-8 όλοι πόντια πανελίδιου από τον Μούμου. Ένα pick and roll. Νέα σπουδαία άμυνα από τον Μάρκους Χέις. Επέδειξε. Ο ξέρει μπάσκετ, έχει παίξει και σε ψηλό επίπεδο, έχει πάει και στην Παρτιζάν, έχει κάνει γενικώς ένα γύρο με τεράστια επίπεδο. Νίκολας, περνά το Χαραλαμπίδη, Μπατίστ, ένα σου το οποίο το έχει και γι' αυτό το παίρνει και το βαρίζει. Περπέροβλου, το σκρίν από τον Χέισλιπ, στην εργασία και ο Χέισλιπ σε μια υπέροχη φάση. Αυτά αρέσουν στον τον Χέισλιπ, είναι ένας παίκτης που έχει μάθει να κινείται πολύ χωρίς την μπάλα και ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον αξιοποιήσει σε αυτό το τομέα. Χρειάζεται και ο χρόνος. Και πάλι η φάση, ο Μπράντοβιτς που απέστειλε τον Χέισλιπ. Αντίβης. Καλή πάσα στον Μπέκοβιτς και αυτός μειώνει τους πρώτους του πόντου στον αγώνα. Για Μαντίβης. Μπέκοβιτς παίρνει θέση, έρχεται η βοήθεια του Ντέιβις που κάνει φάουλ. Και καλάθι για τον Νίκολα Μπέκο. Εκεί και μετά θα βγει η μπάλα έξω, εκεί θα σου την ελεύθερα. Και είναι θέμα όπως είπαμε και ημέρες αν θα μπουν. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά νέα μυαλά. Νίκολας και αυτός μόνος του για τρεις. Ήταν προκλητικά ελεύθερος 14-23. Πότσις σε υπέροχη φάση από τον Παναθηναϊκό. Και η πάσα του Μπέκοβιτς αλλά και εκείνη στον Αντώνη Πότση ήταν χαρμαϊδέστε όπως και το τελείωμα βεβαίως της βάσης. Και ο Μπλάντε και ο Γιοργαλές και ο Παπαμακάρες είναι παιδιά τα οποία πάνε σκοράρουν από την περιφέρεια. Νέα ωραία φάση με τον Μπέκοβιτς στη Ραγκόνης, κλέβει ο Φώτσης. Προλαβαίνει ο Σπανούλης Πασάρης τον Νίκολας μπροστά με 13 πόντους ο Παναθηναϊκός. Ο Σπανούλης του Ξανθόπουλο, ο Σπανούλης πάει μόνος του στο drive με το ένα χέρι δύσκολη προσπάθεια. Τρίτο φόλο για τον Παναθηναϊκό, 29. Το σκέφτεται, πάει απέναντι στον Μπουγιούκα. Προτιμάει το σουτάκι για δύο. Αυτό είναι το σύστημα. Ξεκινάει βασικός, ο Μπράντοβιτς του δίνει χρόνο. Μπατίστ πατάει καλά και παίρνει το ευθυνικό ριμπάουντ. Μια υπέροχη φάση. Όποπο. Δεν ξέρουμε αν έχει τρίτη μπασκέτα το κλειστό του Πανελληνίου. Είναι από τις φάσεις της χρονιάς. Διότι έχει τρέξει, δείτε από πού τρέχει ο Μπατίστ. Να ακολουθήσει για να κάνει follow ο Κάρμα σε δικό του σουτ. Δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Τόνισε ο Μπράντοβιτς. Πότσης. Καλή πάσα, καλά και φάουλ από τον Μουσάκη το στρίγμα. Για να είμαι στο τρίποδο. Πάντως πάλι, ο Παναθηναϊκός απίστευτο. Θα το απολαύσουμε αυτό. Απίστευτο. Είναι μοναδική η σωματιά. Τέλειος αυτή την αναμπουμπούλα, χαίρετε. Είτε και πάει τη διαφορά. Εντάξει, τώρα πήγε στους 6. Ωραίο καλά. Πολύ καλή άμυνα από τον Καλάφη που κλέβει και ο Παναθηναϊκός μπορεί να φύγει στον ενδιασμό Καλάφης. Πασάρι σπουδαία στον Πότση, αυτή είναι η βάση του καλή ο Ηλίας Ζούρος. Και αυτός έχει πολλή δουλειά φέτος. Διαμαντήτης γυρνάει και το Σπανούλη για τρεις, ο Βασίλης Σπανούλης. Να το πρώτο τρίποντο το οποίο. Σε χώρο έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει το hook. Σπανούλης για τρεις και αυτό μέσα. 50-59 με 2 στα 2. Παραλαμπίδης που κάνει καλό παιχνίδι, ιδιαίτερα στο ημίχρονο. 52-59. Σπανούλης για τρεις. Τρίτο τρίποντο για τον Βασίλη Σπανούλη. 52. Λίγο μια άκρη με τις ζώνες της ματσάπ και όλα αυτά. Ξαφνικά με τρία τρίποντα τους αλήτρεψε όλη την κατάσταση. Χέισλιπ με υπέροχη. Μια υπέροχη ακόμα φάση για τον Μάρκους Χέισλιπ και τον Παναθηναϊκό που προσφέρει θέαμα σε ορισμένες στιγμές όπως έκανε ο Χέισλιπ και ο Μπατίστ νωρίτερα. 10 για τον Παναθηναϊκό. Χέισλιπ θέλει να πάρει επιθέσεις και καλά κάνει. 52-66 για τον Βεβαιός. Στο επιθετικό του παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με σούζου χρώματος η πολύ μεγάλη στήριξη που έδειξαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στην ομάδα αυτή. Νίκολα Σίλος στον ευνηδιασμό. Καλή συνεργασία. Έρχεται αυτός που είναι να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά διότι ο Μπέκοβιτς
δεν θα προσφέρει τέτοιο θέαμα. Γιατί συνήθως τονίζουμε τα κακά τα δικά μας, ότι γίνεται χάνει μια ομάδα, πάνε φίλαθλοι να... Τα τρεις πόντια απέναντι σε ένα Πανελλήνιο που αρέσκεται σε υψηλά σκορ. Ο Νίκολας θέλει διαφορά στους 18 και ουσιαστικά ολοκληρώνει. Γυρνούν την μπάλα. Δεν είναι ομάδα δούλευση, το αντίθετο. Ο Πανελλήνιος δουλεύει πάρα πολύ καλά. Όπως μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη που έχει... Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Θέλει ο Μπράντοβιτς να τον βάλει στην εξίσωση του παιχνιδιού, αλλά όχι σε βάρος.